28ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Ναυπλίου και είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε σήμερα ότι ξεκινάμε για μία ακόμη χρονιά. Και αυτό γιατί ο υπέροχος αυτός θεσμός από τους ελάχιστους τέτοιου επίπεδου που έχουν επιβιώσει στην Ελλάδα της κρίσης είναι πάλι εδώ για να μας προσφέρει αξέχαστες στιγμές. Καλώντας όλους τους δημότες, όλους τους πολίτες, όλους τους επισκέπτες να είναι για το επόμενο διάστημα δίπλα στο φεστιβάλ για να απολαύσουν όλα αυτά που έχει ετοιμάσει ο καλλιτεχνικός μας διευθυντής, ο κύριος Βακαρέλης, τον οποίο έχω δίπλα μου και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα, μιας και είναι ο πατέρας, να το πω έτσι, του φεστιβάλ και αυτός που κάθε χρόνο το προσέχει. Θα ήθελα να σας πω ότι το Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής του Ναυπλίου δεν είναι απλά μια εκδήλωση η οποία γίνεται κάθε χρόνο στο Ναύπλιο. Είναι ένα μήνυμα που στέλνεται από το Ναύπλιο, το σταυροδρόμι των πολιτισμών, σε όλο τον κόσμο. Η συνεργασία με τις πρεσβείες καταδεικνύει την εξωστρέφεια αυτής της πόλης, αλλά και τη θέση που το Ναύπλιο θέλει, έχει και μπορεί ακόμα να βελτιώσει στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. She was married to someone. He was doggedly determined he would get her. He was old and he was young. From time to time, he took his heart. And each time she went through. Everybody loves the sound of a train whistles. Everybody thinks it's true. Everybody loves the sound of a train in the distance. Everybody thinks it's true. Well, the boy and the girl, they get married.